Λοιπόν, πάμε στην Ιερά Πέτρα. Εκεί θα μιλήσουμε με την Άννα την Παθιάκη. Σωστά. Κουρουπάκι. Ποιο μου είπε ότι είναι Παθιάκη. Ο σύζυγος είναι Παθιάκη. Α, οπότε εσείς κρατάτε το κουρουπάκι. να αλλάξει και στο σούπερ. Κουρουπάκι λοιπόν. Είμαι και Παθιάκη, είμαι και Κουρουπάκι. Ακριβώς. Λοιπόν, Παθιάκη, Παύλα, Κουρουπάκι. Κυρία Άννα, πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, ωραία. Τώρα είναι καλά. Δεν έχει πολύ ζέστη. Ωραία, μια χαρά. Η κυρία Άννα λοιπόν είναι μια πολύτεκνη αγρότησα, η οποία μένει δραστηριοποιείται. Σωστά. Η οποία μένει και δραστηριοποιείται στην Ιερά Πέτρα και βγαίνει σήμερα στο Κρήτη σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αγρότησας που ήταν χθες. Πολύτεκνη αγρότησα λοιπόν. Ένας τίτλος τιμής. 4 παιδιά, 4 γιους. Ναι. Να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε. Ευχαριστούμε. Εσείς ωστόσο, κυρία Άννα, δεν κάθεστε σπίτι. Είστε εκεί στο θερμοκήπιο και... Εδώ. Και προσπαθείτε κάθε μέρα. Βέβαια. Μέχρι τώρα, 7 η ώρα τελειώνουμε, πάμε σπίτι. Ναι. Αρχίζουμε και άλλες δουλειές. Το πρωί ερχόμαστε πάρα πολύ πρωί. Και δυστυχώς τώρα, τελευταία αυτό το χρόνο, το καλοκαίρι, ήταν πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Έβρεξε και πολύ νωρίς και πήρε από πάνω το στόχο και μέχρι τις 10 η ώρα με το ζόρι καθόμαστε. Ναι. Είναι πάρα πολύ ζέστη, αφόρητη θα έλεγα. Το μόνο καλό είναι ότι μετά τη ζέστη πάμε και για ένα μπάνιο. Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά σας βλέπω. Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη. Πόσο μάλλον μια αγρότησας που είναι και μητέρα. Ναι. Οπότε έχετε πολλά πράγματα. Και πολύτεκνη μητέρα. Και πολύτεκνη, βέβαια. Ναι. Θα μπορούσατε, κυρία Άννα, ωστόσο, αν το θέλατε, να κάθεστε σπίτι, σωστά, με 4 παιδιά. Παλιά ναι, τώρα όχι. Γιατί οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με 4 παιδιά τη σημερινή εποχή. Είναι... Αναγκαστικά πρέπει να εργάζονται. Είναι και δύσκολα οι δύο, τα πράγματα. Πρέπει να εργαζόμαστε και οι δύο. Ακριβώς. Φαντάζομαι πολλές οι γυναίκες που ασχολούνται και στην περιοχή με τη γη και πολλές και οι μανάδες που αφήνουν τα παιδιά σπίτι και πηγαίνουν στα θερμοκήπια, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι περισσότεροι κάνουν και δύο δουλειές. Πάνε το πρωί σε κάποια δουλειά, πάνε το απόγευμα στο θερμοκήπιο. Ναι. Όλοι εδώ στην Ιερά Πέτρα, οι περισσότεροι έχουμε θερμοκήπια. Άλλοι πολλά, άλλοι λίγα. Πάντως όλοι. Και είναι και μια παράδοση που πάει από γενιά σε γενιά, έτσι. Από οι γονείς σας, μετά εσείς, ίσως προφανώς και τα παιδιά σας στο μέλλον. Είναι αγροτική περιοχή η Ιερά Πέτρα. Ναι. Εντάξει, εμένα τα παιδιά δεν ακολούθησε κανένας προς το παρόν. Εντάξει. Σαν δεύτερη δουλειά αργότερα μπορεί, βέβαια. Μάλιστα. Ένα μήνυμα από την κυρία Άννα, ποιο θα ήταν? Μία πολύτεκνη μητέρα, μία αγρότησα, ποιο θα ήταν? Να μας σκεφτεί το κράτος περισσότερο. Ναι. Φυσικά το όριο ηλικίας για συνταξιολόγηση στα 67 χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Και η μέση μας και τα πόδια μας. Δεν αντέχω. Και η ζέστη αφόρητη. Δηλαδή, εντάξει, 67 χρονών δεν νομίζω να πάει καμιά μας. Ναι, τι άλλο μετά. Και τι άλλο. Μάλιστα. Οι τιμές των προϊόντων, βέβαια. Ναι, οι τιμές... οι τιμές πέφτουν. Οι εξαγωγές, η αυξημένη παραγωγή ίσως της περίοδου. Από εδώ, από την Ιερά Πέτρα, ενώ όλα είναι τώρα και με τον κορονοϊό, όλα υπολειτουργούν. Ναι. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε... Δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Ναι. Προσφέρουμε στο ελληνικό κράτος τόσο πολλά και συνάλλαγμα και όλα. Δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Κυρία Άννα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολλά τα μηνύματα. Είστε μια έτσι ξεχωριστή φυσιογνωμία και νομίζω όσοι μας παρακολουθούν παίρνουν δύναμη. Είναι η δύναμη της κριτικιάς πολύτεκνης αγρότησας που κρατά ψηλά τη σημαία της αγροτιάς. Τόσο για την οικογένειά της βέβαια. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Να είστε καλά και να συνεχίζετε έτσι. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε και εδώ να γευτείτε τα προϊόντα μας. Ερώτηση, δεν σας ρώτησα. Από πίσω η παραγωγή, τι παραγωγή είναι? Είναι πιπέρια κέρατα. Είναι πιπέρια κέρατα. Ναι. Είναι τώρα στο στάδιο το πρώιμο, τώρα όπου να είναι θα κόψουμε.
Μάλιστα. Τηγανιτές αυτές, λένε εδώ οι συνάδελφοι, είναι ότι καλύτερο. Γεμιστές, γεμιστές με τυρί. Γεμιστές, γεμιστές. Τηγανιτές, ναι. Όπως προτιμάει κανείς. Κυρία Άννα, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα, να είστε καλά. Καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν,